σε λίγο. Παλαιότερο ειρηνοποιείο στη Ζάκυνθο, με πολλά βραβεία, από τότε. Όταν πρώτο άνοιξε το 1899, φανταστείτε το 1900 πήρε το πρώτο βραβείο από τη Γαλλία. Εκεί του δώσανε ένα βραβείο για το καλύτερο κρασί που έφτιαχνε τότε. Εδώ είναι, Γιάννη μου, το χρυσό μετάλλιο από την Γαλλία, που λέει επάνω μάλιστα και France, εταιρεία Κοριανίτη κτλ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Βεβαίως, από τότε μέχρι, από εκεί μέχρι εδώ έχουν αλλάξει πολλά. Το ένα εινοποιείο γίνανε 7, από ό,τι ξέρετε. Στη Ζάκυνθο συνεχίζει όμως η παράδοση από τον Παππού, μετά στο Δημήτρη, είδατε και προηγουμένως στη συνέντευξη που κάναμε, και συνεχίζει και ο πιο μικρός. Όλα αυτά θα τα δείτε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή όμως κάναμε ένα μικρό διάλειμμα από τη όμορφη συζήτηση που είχαμε για να σας δείξουμε εδώ λίγο μία μαγειρική που θα κάνουμε, Γιάννη, λίγο ιδιαίτερη. Λίγο ιδιαίτερη, και θα χρησιμοποιήσουμε τη ρετσίνα. Ιδιαίτερη γεύση του κρασιού, έτσι, ζακυνθινή ρετσίνα. Βεβαίως και βγαίνει. Βεβαίως και βγαίνει, και μάλιστα είναι και πολύ πετυχημένη, δοκιμάστε τη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις πως θα ξεκινήσουμε. Έχουμε χέλι καπνιστό, σολομό καπνιστό, χταπόδι, γαρίδες, μύδια. Εδώ έχω βράσει πιο μπροστά κοχυλάκι. Έτσι, δηλαδή θα φτιάξουμε μία ιδιαίτερη πάστα, για να μην την πούμε μακαρονάδα. Έχουμε χαβιάρι μαύρο, κόκκινο και πράσινο. Μου πείτε πράσινο, ναι, ναι. Υπάρχουν όλα τα χρώματα. Μην σας λέτε, μα τώρα που θα το βρούμε εμείς αυτό, δεν χρειάζεται. Βάλτε εσείς αυτό που νομίζετε. Εδώ έχουμε, μόλις μας ήρθε, φρέσκια τρούμπι. Α, μπράβο. Τρούμπι. Ναι. Ψωμάκι φρέσκο για μετά, και όλα μας τα σαββατικά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω. Εσύ θέλω να με βοηθήσεις λίγο, Γιάννη, γιατί τη συνταγή εγώ και το πώς θα τη φτιάξουμε την έχω στο μυαλό μου, και θέλω λιγάκι στο τέλος, όταν αρχίζουμε να δοκιμάζουμε, να μου πεις αν σ' άρεσε ή όχι. Okay. Λοιπόν, βάζω μπρος εδώ. Για ποιο λόγο θα σου πω. Θέλω πιο μπροστά να βάλουμε το χταποδάκι, το χταπόδι μας, να πάρει μία βράση. Εσύ, αν θέλεις, μπορείς να μου κόψεις ντοματούλες, τα ντοματίνια αυτά, να τα βάλουμε, να βγάλουμε έτσι μία ωραία σάλτσα. Λίγο νεροκρέμιδο. Κοιτάξτε, έβαλα το χταπόδι μέσα. Δεν του έχω βάλει ούτε νερό, ούτε τίποτα. Θα σας πω για ποιο λόγο αργότερα. Θέλω να βγάλει λίγο τα νερά του. Βλέπετε, αρχίζει, μαζεύει. Έτσι. Και όταν βγάλει τα νεράκια του, δεν θα βάλω νερό, αλλά θα βάλω ρετσίνα. Βάλτε κρασί, αλλά εγώ θα προτιμούσα τη ρετσίνα. Βέβαια θα μου πείτε, μα τα θαλασσινά δεν πάνε το ούζο. Βεβαίως και πάει, και το ούζο πάει, ό,τι θέλετε πάει. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα εινοποιείο, και αυτό που ήθελα να χρησιμοποιήσω εγώ, Γιάννη μου, είναι η ρετσίνα. Και θα δούμε τελικά εάν πετύχει. Βεβαίως και θα πετύχει, γιατί είναι δοκιμασμένο. Αν θες να μου κόψεις λίγο ακόμα ντοματούλα, θα ανάψω και αυτό να βάλω. Οχ, βγήκε η μυρωδιά του χταποδιού, έτσι. Πολύ ωραία. Αφήστε το λίγο έτσι να, πώς να το πω, να τσιγαριαστεί, να πω πώς, δηλαδή να βγάλει αυτή τη μυρωδιά που βγάζει αυτή τη στιγμή. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται άλλο. Θα του προσθέσω τη ρετσίνα. Μ' αρέσει. Πω. Αρώματα. 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 Αυτό είναι το ωραίο. Βάλτε λίγο, μην φοβόσαστε. Okay. Έχω βάλει τις ντοματούλες μου από αυτή τη μεριά, πάρω από εδώ το μπουκάλι για να βλέπετε τι κάνω, και εδώ θα προσθέσω λίγο.
Δηλαδή βλέπετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσω και λίγο νερό αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω είναι να βγουν τα αρώματα από τη ρετσίνη. Γυρίζω κάπου-κάπου το χταποδάκι μου. Εδώ θα σας φτιάξω εγώ για μια μερίδα έτσι πλούσια. Εσείς τη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Να ρίξω και το κρεμμυδάκι μου μέσα. Το νεροκρέμιδο, όχι το κρεμμυδάκι. Εδώ θα προσθέσω λίγο νερό τώρα για να μου βγάλει τη σάλτσα που χρειάζομαι. Ωραία. Και λίγο αλατάκι. Έτσι, το χταπόδι προχωράει, βλέπω. Γιάννη, πώς το βλέπεις εσύ? Okay. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το ζουμί που θα βγει είναι και η νοστιμιά του, έτσι. Και η ντοματούλα μου με το κρεμμυδάκι αρχίζει και βράζει σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν έχουμε πιπεριά κόκκινη, έχουμε. Θα μου κόψεις και από εκεί όσο έκοψες με το κρεμμύδι. Και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι αν θέλεις. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να βγάλω από μέσα το χταπόδι έτσι λίγο να κρυώσει για να το κόψουμε μετά. Θα το αφήσω εδώ για να μην πιστεύω να σε ενοχλεί. Okay. Και εδώ μέσα τώρα θα ρίξω για ένα άτομο, εγώ θα βάλω 3 γαριδούλες αφού τις έχουμε κιόλας, να βγάλουν και αυτές τα αρώματά τους. Δεν χρειάζονται πολύ και όταν η γαρίδα είναι καλή, βλέπετε, αμέσως πρώτα απ' όλα κοκκίνησε, θα ψηθεί και με τη ντοματούλα, θα βγάλει και άλλη μυρωδιά, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω αυτό το τηγάνι εγώ να βγάλει όλη την νοστιμιά από όλα μου τα ψάρια. Ωραία. Να ρίξω και τις πιπεριές μου μέσα. Βλέπετε ότι εδώ φτιάχνουμε μία σάλτσα που θα έχει αρκετές νοστιμίες μέσα. Αρκετές νοστιμίες, όπως και αρκετές νοστιμίες θα έχουν και τα θαλασσινά μας. Ωραία. Βλέπετε. Έχει μείνει δηλαδή αυτή η μάκα που λέμε κάτω στο τηγάνι. Εδώ ακριβώς θα προσθέσω ακόμα λίγη ρατσίνα. Και εδώ ακριβώς θα βάλω μερικά μύδια. Βάλτε 4, 5, 6 μύδια. Δεν στοιχίζουν και ακριβά τα μύδια. Βγάζουν και αυτά την νοστιμιά τους. Έτσι δεν είναι? Θα προσθέσω μέσα το κρεμμυδάκι μου. Ωραία. Εάν θέλεις, Γιάννη μου, να μου το ψιλοκόψεις αυτό. Βγάζω και τα μύδια στην άκρη. Όταν ανοίξουν τα μύδια, είναι εντάξει. Όταν ένα μύδι το δείτε κλειστό, όπως είναι αυτό εδώ, μην το βάλετε καθόλου. Αποσύρτε το. Εγώ ήδη δηλαδή το έβγαλα. Και αυτό. Αυτό που είναι ανοιχτό όμως είναι τέλειο. Ωραία. Λίγο νεράκι για να βγάλουμε όλη αυτή την νοστιμιά που έχει μείνει στο τηγάνι μας. Και εδώ θα ρίξω λίγο νερό γιατί θέλει λίγο ακόμα βράσιμο. Έχει μαλακώσει, ναι. Γιατί δεν το βάλαμε από την αρχή στο νερό. Έτσι, το βάλαμε δηλαδή πρώτα στο τηγάνι και το κάναμε τσιγαριαστό. Λοιπόν, έχει βγάλει εδώ, βλέπετε το ζουμάκι, και το προσθέτω μέσα στη σάλτσα μου. Τη λέω σάλτσα γιατί τελικά θα βγει σαν σάλτσα αυτό, έτσι. Για να το φέρουμε από εδώ τώρα, να το βλέπουν καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Να φέρω αυτό στην άκρη, Γιάννη, γιατί θα το ρίξω εγώ μέσα. Μπορεί κάποια κομμάτια, δηλαδή τα πιο χοντρά, να είναι λίγο σκληρά. Οπότε, μαζί με τη σάλτσα,
θα πάρουν και αυτά όσο χρειάζεται για να είναι εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εάν θέλεις να μου κόψεις το χέλι, το καπνιστό, όχι πολύ, 6-7 κομματάκια έτσι στα λοξά και 3-4 κομματάκια που θα βάλουμε από πάνω, σαν ντεκόρ. Εγώ θα καθαρίσω τις γαρίδες μου, θα πάρω από εδώ πέρα το πιάτο, να μην σε ενοχλεί. Θα καθαρίσω τις γαρίδες, είναι εύκολο να καθαριστούν, άμα κάνετε έτσι μία, έφυγε. Δεν είναι δύσκολο. Τις ρίχνω μέσα, γιατί είπαμε ότι τις βάλαμε λίγο για να βγάλουν τη μυρωδιά τους. Στην αρχή, στο τηγάνι. Τώρα θα τελειώσουμε μαζί με τη σάλτσα. Εδώ, τρεις γαριδούλες. Πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια. Βγάζει μια μυρωδιά. Τι να σας πω, δεν μπορείτε να μυρίσετε στις από εκεί, αλλά βγαίνει τέλεια η μυρωδιά. Τέλεια. Τα ανοιχτά μου μύδια μέσα στη σάλτσα. Ωραία. Να το αποσύρουμε και αυτό. Και εδώ τώρα το χέλι το καπνιστό. Μια τρομερή μυρωδιά και του καπνίσματος αλλά και αυτή τη γλύκα που βγάζει, γιατί όντως το χέλι, αν το φτιάξουν σωστά οι εταιρείες πρέπει να το φτιάξουν, βγαίνει πάρα πολύ καλό. Βλέπετε, από ό,τι βλέπετε εδώ, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Μπορούμε να τη φάμε και σαν σαλάτα, δηλαδή αν όλα αυτά τα υλικά τα αφήσουμε και κρυώσουν και φτιάξουμε μια ωραία σαλατούλα από κάτω, μπορούμε να τη ρίξουμε από πάνω και να βγει τέλεια. Λοιπόν, θα δώσω μια δυνατή φωτιά τώρα για να μου πιει λίγο το ζουμάκι του. Ωραία, βλέπετε αρχίζει. Θα ρίξω μέσα για να πάρει και νοστιμιά 2-3 σολομούς καπνιστούς έτσι για να βγάλουν και αυτοί, επειδή ο σολομός έχει και το λιπάκι του και θα βγάλει την νοστιμιά. Γιάννη, εγώ νομίζω ότι είναι ένα πιάτο, βεβαίως είναι... Όχ, έλα από πάνω να μυρίσεις. Κοίτα, βλέπεις, βγήκαν τα πάντα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να φτιαχτεί σε ένα καλό εστιατόριο αυτό το πιάτο και βεβαίως να έχει και την τιμή του. Γιατί έχουμε μέσα καπνιστό χέλι που κάνει λίγο ακριβά, έχουμε σολομό. Εντάξει, γαριδούλες τώρα βάλαμε 2-3, δεν είναι, και αν τις βρείτε και φρέσκες στο ψαρά σας θα είναι ακόμα καλύτερα. Σας καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Αμεγανεμάστε. Έχουμε τέτοια, δηλαδή από εδώ περνάνε διάφοροι, θέλουν ένα μεζεδάκι. Έχουν το κρασάκι τους και περιμένουν τώρα να... και εσύ το ίδιο δεν θα κάνεις. Τι? Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω εγώ λίγο τη σάλτσα να δω. Ωραία. Θέλει λίγο αλατάκι, γι' αυτό δοκιμάσαι το πιο μπροστά. Βγαίνει κύριε Τσίνη από μέσα, είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Πολύ ωραία. Δεν θέλουμε άλλο, δηλαδή θέλουμε να κρατήσει λίγο το ζουμάκι, γιατί αν δεν είχαμε προβράσει την πάστα μας, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Μπορείτε να βάλετε από κουχυλάκι που έχω φτιάξει εγώ, από κρυθαράκι, γιατί όχι, μακαρόνια, χυλοπίτες, γιατί όχι, έτσι. Λοιπόν, εδώ όσο έχετε το νεράκι σας μέσα, αν είχε και λίγο παραπάνω, μπορούσατε να βάζετε τα κοχύλια ή οποιοδήποτε άλλη πάστα είπαμε και να βράσουν μαζί με αυτά και να πάρουν και την νοστιμιά. Θα έβγαζε και το άμυλο, οπότε θα δενόταν πιο γρήγορα η σάλτσα. Εμείς θα βάλουμε τώρα εδώ αυτά που έχω προβράσει εγώ λίγο. Πάντα al dente, να το ξέρετε. Και γιατί όχι, θα τα βάλω όλα. Θα τα βάλω όλα, Γιάννη. Γιατί είμαστε και αρκετά άτομα εδώ, οπότε... Μ' αρέσει. Γιάννη, τι λες? Και αρώματα. Έτσι. Και
Να σου πω κάτι. Οι Ισπανοί που φτιάχνουν όλα αυτά με τα θαλασσινά τους κτλ. Δεν έχουν περισσότερη θάλασσα αυτή από εμάς, έτσι. Το εκμεταλλεύονται απλώς. Δηλαδή σου λέει τι έχουμε τώρα, τι έχουμε βγάλει αυτά τα ψαριά, τι θα κάνουμε αυτή τη μαγειρική. Και τη διαφημίζουν. Μην βάλετε τυριά, δεν πάει. Αφήστε το όπως είναι. Το μόνο που μπορείτε να βάλετε εδώ, γιατί του πάει, λίγο άνηθο, ψιλοκομμένο, το να ρίχνουμε. Mm-hmm. Τώρα που έχουμε σβήσει και τη φωτιά, ε, τι λες. Εντάξει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Μέσα εδώ θα χρησιμοποιήσω λίγο πράσινο χαβιάρι. Ακόμα πιο νόστιμο. Ακόμα πιο νόστιμο. Θα ρίξω και τον άνηθο. Όπω τέλεια, ε. Τέλεια, τέλεια. Θα με κατηγορήσουν ορισμένοι ότι τι, κάθεσαι και μαγειρεύεις εσύ εκεί πέρα, κάθεσαι και τα τρως. Έτσι. Φτιάξτε το στο σπίτι, είναι εύκολο. Ένα ωραίο πιάτο, όσο μπορείτε πιο ωραίο. Αν είναι περισσότερο, βάλτε το σε μια πιατέλα. Αν είναι και μακαρονάδα, ακόμα καλύτερα, βάλτε το σε μια πιατέλα. Και καθίστε με τον καλό σας ή με την καλή σας και φάτε αυτό το πιάτο. Ανάψτε δύο κεράκια. Ανοίξτε και ένα καλό μπουκάλι κρασί ρετσίνα, γιατί βάλαμε ρετσίνα μέσα, μην το ξεχνάμε. Και απολαύστε το. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Όλο θα το βάλω, Γιάννη. Όλο. Ναι, τι τώρα τσιγκουνιές θα κάνουμε. Μα μόνο από τη μυρωδιά που βγαίνει φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τώρα, εδώ, δεν τελειώσαμε. Έχουμε το χέλι. Okay. Και επειδή είχαμε βάλει και σολομό, γιατί να μην του ρίξουμε και λίγο σολομό από πάνω, το κάνουμε ακόμα πιο πλούσιο, γιατί όχι. Μ' αρέσει ο σολομός. Μ' αρέσει ο σολομός και ειδικά ένας καλός σολομός καπνιστός. Οι γαρίδες μέσα. Μου φαίνεται ότι λέω πολύ μάλλον πεινάω, Γιάννη, τι λες εσύ. Εδώ χαβιαράκι, μαύρο. Ένα παρά ένα βάλτε το. Να κάνετε την ωραία διακόσμηση. Έτσι κι αλλιώς, αφού το έχουμε, γιατί να μην το βάλουμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη. Και εδώ. Πάλι ένα παρά ένα. Κόκκινο. Είχαμε βάλει πράσινο μέσα, είχαμε πει, έτσι. Ωραία. Τέλεια. Μ' αρέσει. Πλούσιο πιάτο, όμορφο πιάτο. Πολύ ωραίο. Δεν θέλω να φας πολύ, γι' αυτό σου δίνω το τσιμπιδάκι. Έτσι, εγώ θα πάρω το σολομό με λίγα μακαρονάκια. Μ' αρέσει. Γεια. Δεν σου ζαπηρούνι, θα φας πολύ. Με παιδεύεις. Τι σε παιδεύω, άμα ήσουν στην Κίνα με τι θα τρώγες, με ξυλάκια. Γεύση στα αρώματα. Βάλτε το στο μαγαζί. Ναι, γιατί όχι. Αλλά μην το βάλεις φθηνά. Δεν κάνει. Είναι τόσο σκόπος. Εμείς θέλουμε να σας πούμε κάτι, ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτιάχνουμε εύκολες μαγειρικές, μπορεί να φτιάχνουμε φθηνές μαγειρικές, αλλά πρέπει να βλέπουμε και κάτι άλλο, λίγο ιδιαίτερο. Γι' αυτό σήμερα μαζέψαμε όλα αυτά τα ψάρια, τα καπνιστά, τα ομά, για να σας δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς σας αφήνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, γυρίζουμε πίσω στη συνέντευξη για να συνεχίσουμε την ωραία συζήτηση που είχαμε προηγουμένως.